Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση αυτή που γίνεται με την συνδιοργάνωση του Μουσικού μας Σχολείου και με τη συμβολή του νομικού προσώπου Σπάρτης. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας την κυρία Αντιπεριφερειάρχα, τον κύριο Δήμαρχο, τους σεβαστούς πατέρες που μας τίμησαν σήμερα με την παρουσία τους. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, έναν χαιρετισμό, λίγα λόγια θα θέλαμε από εσάς. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι εκλεκτοί της εκπαίδευσης και αγαπημένοι μας μαθητές, βλέπω λίγους μέσα στην αίθουσα. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την σημερινή εκδήλωση που γίνεται εδώ, στο σχολείο το μουσικό της Λακωνίας, το οποίο παρακολουθώ και χαίρομαι γιατί το σχολείο έχει ξεπεράσει μέσα από τις δραστηριότητες των εκπαιδευτικών, έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Λακωνίας και είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Και θέλω πρωτίστως να συγχαρώ τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και τους μαθητές. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα σε μια συνδιοργάνωση που γίνεται με την ενορία της Κοκκινόραχης. Μια ενορία που προσφέρει πάρα πολλά. Και θέλω να συγχαρώ και τον πατέρα Σημεών, αλλά και την χοροδία. Στην σημερινή παρουσίαση αφιέρωμα στον Κρυστάλλι, στον ποιητή του Βουνού και της Στάνης, που ίμνησε απελευθερωτικά τη φύση με έναν ιδιαίτερο τρόπο και που η χοροδία θα αποδώσει σήμερα ποίηματα μελοποιημένα από την κυρία Κοκκίνου. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική στιγμή και με την ευκαιρία των 150-151 χρόνια από τη γέννησή του και νομίζω ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις αναβαθμίζουν και δίνουν ποιότητα και μελωδία και σκέψη και προβληματισμό στη ζωή μας. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους σας για αυτή την προσπάθεια και εύχομαι το Μουσικό Σχολείο να συνεχίζει να διοργανώνει, να συνεγείρει και να δίνει χαρά και ποιότητα σε όλους. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε. Κύριε Δήμαρχε, λίγα λόγια και από εσάς. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην ενορία Κοκκινόραχης για αυτή την ωραία ημέρα που θα μας παρουσιάσει. Συγχαρητήρια όμως στη χοροδία και στη Χαρούλα και σε όλο αυτό το team που θα παρουσιάσει και θα μελοποιήσει ποίηματα του Κρυστάλλι. Αλλά θέλω να πω συγχαρητήρια γιατί διαλέξατε αυτό το σχολείο. Αυτή την αίθουσα η οποία οφείλουμε σαν Δήμος να την ανοίξουμε στην κοινωνία και σε συνεργασία με τους καθηγητές. Πρέπει αυτή να ανοίξει γιατί είναι μια αίθουσα φανταστική για να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις και οφείλουμε να στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες που ανοίγει το σχολείο και σε άλλο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων. Καλή ακρόαση να έχουμε. Θεωρώ ότι σήμερα θα μας μαγέψετε με τα τραγούδια σας. Καλή επιτυχία να έχετε. Ο Κώστας Κρυστάλλης είναι ο μεγάλος υπηρώτης λογοτέχνης, ο τραγουδιστής του χωριού και της Στάνης, ο ποιητής που ύμνησε όσο κανένας άλλος τα λεβέντικα βουνά και τη ζωή της Υπαίθρου. Γεννήθηκε το 1868 στο Σιράκο της Υπήρου. Το Σιράκο ήταν ένα όμορφο βλαχοχώρι στην Πίνδο, σε υψόμετρο 1800 μέτρα, με κατοίκους, βλάχους νομάδες, κτηνοτρόφους, όπως όλα τα βλαχοχώρια στην Πίνδο, που το καλοκαίρι ανέβαιναν στο χωριό και το χειμώνα κατέβαιναν στα παιδινά των Ιωαννίνων. Αργότερα οι κάτοικοι άρχισαν να ασχολούνται με το εμπόριο, στο οποίο αρκετοί σημείωσαν και εξαιρετικές επιτυχίες. Το όνομα του πατέρα του ήταν Δημήτρης Κρυστάλλης, αλλά ο ποιητής το άλλαξε σε Κρυστάλλης όταν ήρθε στην Αθήνα. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στο χωριό και δέθηκε με τη φύση και τον τόπο του, τον οποίο αγάπησε υπέρμετρα
και εξύμνησε με πάθος τα έργα του. Σε ηλικία 12 ετών, δυστυχώς, χάνει τη μητέρα του χτυπημένη από φυματίωση. Αρρώστια θανατηφόρα για την εποχή εκείνη, την οποία κληρονόμησαν και ο Κρυστάλης και ο αδερφός του, αφού και οι δύο πέθαναν σε νεαρή ηλικία από αυτήν. Ο πατέρας του ξαναπαντρεύτηκε, αλλά ο Κρυστάλης δεν αποδέχτηκε ποτέ τη μητριά του και δεν συγχώρεσε γι' αυτό ποτέ τον πατέρα του, με τον οποίο δεν είχε ιδιαίτερη σχέση, ακόμα και μέχρι το θάνατό του. Όταν τελείωσε το δημοτικό σχολείο στο Σιράκο, ο πατέρας του τον πήρε στα Γιάννηνα, όπου είχε εντωμεταξύ εγκατασταθεί ασκώντας τις εμπορικές του επιχειρήσεις. Στα Γιάννενα ο Κρυστάλης παρακολούθησε τη Ζωσιμαία σχολή από το 1879 μέχρι το 1885, οπότε διέκοψε και τις σπουδές του επειδή αρρώστησε και ο πατέρας του τον έστειλε στο χωριό, αφού το κλίμα ήταν πιο κατάλληλο για την αντιμετώπιση της αρρώστιας. Ο Κρυστάλης έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζεται από το εθνικό κίνημα της εποχής, δεδομένου ότι το Σιράκο ήταν ακόμα τουρκικό και παρέμενε οριακά στην Τουρκία και με τη νέα οριοθέτηση των συνόρων μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα. Έχει αρχίσει να γράφει τα πρώτα του ποίηματα σε γλώσσα καθαρεύουσα, ενώ συγχρόνως ασχολείται με την εθνικότητα της Ηπείρου και την ελληνικότητα των Βλάχων, για τα οποία συλλέγει όσα περισσότερα στοιχεία μπορεί, πολεμώντας τη ρουμονική προπαγάνδα που είναι σε πλήρη εξέλιξη από κάποιον Μαργαρίτη. Ο Μαργαρίτης με την προπαγάνδα του προσπαθεί να εξεγείρει τους Βλάχους της Ελλάδας σε αποδοχή ρωμονικής εθνότητας και καταγωγής. Τις καλοκαιρινές του διακοπές τις πέρναγε στο χωριό, ασχολούμενος εντατικά και αποκλειστικά με τη συλλογή στοιχείων για την εθνική παράδοση των Βλάχων της Πίνδου, τα οποία και τα καταγράφει στη συνέχεια. Το 1886 ολοκληρώνει την πρώτη σημαντική συλλογή ποιημάτων με τίτλο «Εσκιέ του Άδου», με έντονο εθνικό απελευθερωτικό πνεύμα και αναφορές στις συνθήκες της υπόδουλης ζωής στους Τούρκους. Κάτι για το οποίο θα δούμε ότι στην πορεία θα εκδιωχθεί. Ο Μαργαρίτης ζητάει από τον πατέρα του Κρυστάλη στα Γιάννενα να πάρει τον ποιητή στο Βουκουρέστι για σπουδές, πράγμα που αυτός αρνείται. Και τότε ο Μαργαρίτης καταδίδει τον Κρυστάλη στους Τούρκους για τα αντιτουρκικά γραφόμενά του. Οι Τούρκοι τον αναζητούν στο σχολείο και ο Κρυστάλης, με τη βοήθεια και των συμμαθητών και των δασκάλων του, καταφέρνει να διαφύγει τη σύλληψη. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο πατέρας του φροντίζει αμέσως και ο Κρυστάλης φυγαδεύεται νύχτα, ντυμένος βοσκός, περνώντας τα ελληνοτουρκικά σύνορα προς την ελεύθερη Ελλάδα. Φτάνει στην Αθήνα το Γενάρη του 1889. Όμως συναντάει ανυπέρβλητα εμπόδια στην εκπλήρωση των οραμάτων του για μια ζωή που θα του εξασφάλιζε άνετη ασχολία με το αγαπημένο του γράψιμο. Προσπάθησε ματέως να βρει κάποια εργασία για την εξοικονόμηση των προστοζήν, παρότι απευθύνθηκε σε πάρα πολλούς γνωστούς. Και ενώ τα χρήματα που είχε μαζί του άρχισαν να τελειώνουν, ο συγχωριανός του, ο Σπυρίδων Λάμπρου, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, του βρήκε εργασία σε ένα τυπογραφείο. Περιττό να σημειωθεί ότι οι συνθήκες εργασίας του τυπογραφείου είναι ό,τι χειρότερο για την εύθραστη υγεία του και την αρρώστια της φυματίωσης που είχε ήδη αρχίσει να εκδηλώνεται. Όμως η θέληση και το πείσμα του να καταξιωθεί ως ποιητής τον κάνει να εργάζεται 10-12 ώρες στο τυπογραφείο και τις νύχτες να διαβάζει και να γράφει, επιβαρύνοντας όμως συνεχώς την υγεία του. Έχει αρχίσει ήδη να εγκαταλείπει την καθαρεύουσα και γράφει στη Δημοτική, τις οποίες ελάχιστοι τότε ήταν υποστηρικτές. Το 1890 ετοιμάζει τη συλλογή του Αγροτικά, την οποία υποβάλλει στον Φιλαδέλφιο Διαγωνισμό Ποίησης, με κυριότερους αντιπάλους του, τους ήδη καταξιωμένους ποιητές Παλαμά και Πολέμη, οι οποίοι παίρνουν τα δύο βραβεία και ο Κρυστάλης μόνο έναν έπαινο. Αυτή όμως ήταν η πρώτη του επιτυχία που τον καθιερώνει ως γνωστό ποιητή και του δίνει τη δυνατότητα να ξεφύγει από τη δουλειά του τυπογραφείου και πιάνει δουλειά στο περιοδικό Εβδομάδα που εκδίδει ο Δαμβέργης, στο οποίο δημοσιεύει τη μελέτη του για τους Βλάχους της Πίνδου. Σε λίγο σταματάει και από την Εβδομάδα και πιάνει δουλειά στο κυκλοπαιδικό λεξικό του Μπαρτ, όπου γράφει άρθρα και θέματα για την Ήπειρο. Τότε του δίνεται και ένας διορισμός στους σιδηροδρόμους Πελοποννήσου, με καλύτερη αμοιβή, αλλά πάλι μια κουραστική δουλειά. Συνεχίζει όμως να γράφει τις νύχτες. Την περίοδο αυτή ολοκληρώνει και το πιο τέλειο ίσως από τα έργα του, τον τραγουδιστή του Βουνού και της Στάνης,
το οποίο υποβάλλει πάλι στο Φιλαδέλφιο διαγωνισμό. Είχε όμως την ατυχία εισηγητής να είναι ο κλασικομανής και υπέρμαχος της Καρθαρέβουσας, Άγγελος Βλάχος, ο οποίος δεν δέχεται τη δημοτική γλώσσα του Κρυστάλλη και δίνει το βραβείο στο στρατήγη. Για ένα ασήμαντο ποίημα. Ενώ ο Κρυστάλλης μένει πάλι με τον έπαινο. Η απόφαση καταδικάστηκε από το σύνολο σχεδόν του κόσμου των γραμμάτων, ενώ ο εκδότης της εφημερίδας Ακρόπολη Γαβριλίδης κατακεραυνώνει σε άρθρο του τον Άγγελο Βλάχο. Η απόφαση όμως του διαγωνισμού αυτού έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη αναγνώριση του ποιητή Κρυστάλλη και του ανοίγει επιτέλους τους ορίζοντες που είχε οραματιστεί από μικρός. Δυστυχώς όμως ήρθε αργά, γιατί η αρρώστια έχει ήδη προδιαγράψει καταδικαστικά το μέλλον του. Εν τω μεταξύ έχει απολυθεί από τους σιδηροδρόμους, αλλά η τύχη του χαμογελά, μάλλον ηρωνικά, αφού τώρα κερδίζει σε ένα λαχείο αρχαιοτήτων 2.500 δραχμές. Ποσό σημαντικό για τον ίδιο και την εποχή, αν σκεφτούμε ότι στην πρώτη του δουλειά στο τυπογραφείο είχε ημερομίσθαιο μία δραχμή. Η κατάσταση όμως της υγείας του έχει επιδεινωθεί με αιμοπτήσεις και δεν του επιτρέπει ούτε να εργαστεί ούτε να γράψει. Οι φίλοι του προσπάθησαν να τον απομακρύνουν από την Αθήνα, αλλά ο ίδιος έχει πλέον αποκτήσει ψυχολογία μελοθάνατου και ξενυχτάει παίζοντας πρέφα και γράφοντας άρθρα για το λεξικό Μπάρτ. Η υγεία του χειροτερεύει συνεχώς και πείθεται να φύγει για την Κέρκυρα, αλλά εκεί και το κλίμα δεν του κάνει καλό και αποφασίζει να πάει στην αδερφή του που ζούσε στην Άρτα και αφού μείνει λίγο καιρό να επιστρέψει στο χωριό του. Όμως ο θάνατος δεν του επέτρεψε να ξαναδεί το χωριό του και τα αγαπημένα του βουνά. Και στις 22 Απριλίου του 1894, σε ηλικία 26 ετών, αφήνει στην Άρτα την τελευταία του πνοή. Δυστυχώς για αυτόν, αλλά και για την Ελλάδα, ούτε η Αθήνα, ούτε οι άνθρωποι της διοίκησης, αλλά ούτε και οι άνθρωποι των γραμμάτων, προσέφεραν αυτό το ελάχιστο που άνθρωποι σαν το Κρυστάλλη χρειάζονται για να προσφέρουν τον μεγάλο διανοητικό, πολιτιστικό και καλλιτεχνικό πλούτο του ταλέντου του στην πατρίδα. Σε αυτό το σημείο θα ξεκινήσει το αφιέρωμά μας, το οποίο επειδή έχει μία συνεχή ροή, θα σας παρακαλούσαμε να φυλάξετε το θερμό σας χειροκρότημα για το τέλος, έτσι ώστε να μην διακόπτουμε ενδιάμεσα. Τα μελοποιημένα ποίηματα που θα ακουστούν είναι σε πρώτη εκτέλεση και έχουν μελοποιηθεί και επιλεχθεί από την καθηγήτρια του Μουσικού μας Σχολείου, Αναστασία Κόκκινου. Επίσης, θα αναγνωστούν αποσπάσματα από επιστολές του ίδιου του ποιητή που έχουν δημοσιευτεί στα άπαντά του από τις εκδόσεις Αυλός, καθώς και αποσπάσματα από τη μυθιστορηματική βιογραφία του Μιχάλη Περάνθη, ο Τσέλιγκας. Καλή σας ακρόαση. Κλάψω τα
κι αν κλάψω τα φαρμάκερα, τα δάκια που να πέσουν. Αν πέσουνε στη μαύρη γη, χορτάρι δε φυτρώνει, αν πέσουνε στον ποταμό, θα στύψει. Αν πέσουνε στη θάλασσα, πνιγόνται τα καράβια. Γνωρίζω ότι δεν αγνοείτε τα της περπετειώδους εντάθα υπάρξεώς μου, ότι ένεκα κατά διώξεως της Οθωμανικής κυβερνήσεως διασυκοφαντιών Ρωμούνων, η αγκάστην να διακόψαν οι Ιωαννίνοι στις γυμνασιακάς μου σπουδάς, να εγκαταλείψω την φίλην πατρίδαν και να καταφύγω με τα μοιρίας καθοδόν την απαθήσα εντάθα. Διότι αν έμενα εκεί και συνελαμβανόμην, έμελα να αποσταλά εξορίων στο Βαγδάτιον 25 έτη κατά την απόφαση του εν Ιωαννίνη στρατοδικείου. Καταδιώκομαι υπέρ του έθνους, νομίζω, υπό τον εχθρόν αυτού. Ο Θεός με σώζει από τα σχήραστον και με στέλνει, με φέρει μάλλον, αυτός ο ίδιος εις το έθνος. Με ρίπτει εν το μέσο της πρωτευούσης αυτού, μεταξύ βασιλέως, υπουργών, βουλευτών και τόσων άλλων μεγάλων ανδρών. Ζητώ εντάφθω και εκείθεν προστασίαν. Και τι προστασίαν, ούτε υπουργός θέλω να γίνω, ούτε βουλευτής, ούτε βασιλεύς. Μικράν υποτροφίαν ζητώ, ολίγα χρήματα, ή να εξακολουθήσω τα σπουδάς μου, τα γράμματά μου, διά με έπλασεν ο Θεός και να φανώ χρήσιμος στην κοινωνία. Όχι, μη απαντούν όσοι καταδέχονται να με ακούσουν και να μη ομιλώσει. Όχι, δεν είναι διασέ τα χρήματα του έθνους. Είναι δια τα στόματα των ελευθέρων Ελλήνων, των υποστηρικτών των βουλευτών, των κομμάτων, των καταστροφέων του έθνους. Κι εγώ, ο δυστυχής είμαι δούλος Έλλην, ξένος δηλαδή εντάφθα υπολογιζόμενος και μόνος. Ιδού λοιπόν η τελευταία αναπελπισία αποφασής μου. Θα επιστρέψω σε Ιωάννινα, θα παραδοθώ εις τους Τούρκους και ας με κάνουν ό,τι θέλουν. Την περιγράφω σήμερα και του πατρός μου, για να ειδεί τι είδος είναι η ελευθερία παρά το ελληνικό έθνη υπέρ ου κατεστράφη.
Εν τη απελπισία μου και την ανέχειά μου συνάμα, διότι μετά την άση μέρας ευρέθην χωρίς τροφή, απεφάσισα να κάνω η αδίποτε εργασία εύρω δια των άρτων τουλάχιστον. Ούτως έγινα τυπογράφος. Εγνώριζα το βαρύ και το ολέθριον της τέχνης, αλλά τι να έκαμνα, να αποθάνω της πείνας. Φθύρομαι εις το σκότος των τυπογραφείων εντός τεσσάρων τείχων, όπου πλημμυρίζουν τα χνότα διαφόρων ειδών ασθενειών και το δηλητηριώδες αντιμόνιο. Κατέστρεψα εντελώς τους οφθαλμούς μου. Εργάζομαι ούτω 10 όλας ώρας, κατά συνέχεια, καθημέραν, και κατόπιν αγρυπνώ μέχρι του μεσονυκτίου και πέραν αυτού ενίοτε, δια να μελετώ ή να γράφω. Κι όσα απαντήσουν φίλιονται κι αγκαλιάζονται. Ροβολούν τα παλικάρια λεβεντοπαιδά, μάρματα αργύρα στη μέση και με χαϊμαλιά. Ροβολούν και οι μαυρομάτες ρούσες και μορφές, λιγέρες σαν κυπαρίσια, σαν μήλιες γλυκές, σαν ξοφιές και σαν νεράιδες που λάβω το παν, στο λαχούρι, στο μεταξύ και στο μαλαμά. Νεγέρες και παλικάρια σιούνται και λυγούν και στους κύκλους όπου μπλέκουν αγλαντεύονται και κρυφά γλυκότηριούνται και γνωρίζονται. Κάθε κόρη τον καλό της, κάθε νιωστινιά, κι ο χώρος και το τραγούδι πάν στρωτά στρωτά. Άξαφνα καινούρια λάμψη γύρω χύνεται, σχέτε του χωριού το πλήθος σχηματίζεται και διαβαίνει ανάμεσα τους κι όλο χαιρετά. Λιγέρι καμαρωμένη και περιμορφή, λιγέρι καμαρωμένη και περιμορφή. Κι άλλη πήρε το φεγγάρι τον αυγερινό, κι άλλη πήρε το φεγγάρι τον αυγερινό, κι άλλη πήρε το φεγγάρι τον αυγερινό. Αχ, κι εγώ λεβέντης να μου χωριά το πουλώ, να με παίρνουν στο χώρο τους και να χορεύα στο πλευρό της Δημοπούλας της. Το λέει ο Πετροκότσιφας στο δροσερό ταυλάκι. Το λένε στα πλάγια οι πέρδικες, στην ποταμιά τα ειδόνια. Το λένε στα μπέλια οι λιγερές, το λένε με χίλια γέλια. Το λέει και η γκόλφο η όμορφη, το λέει με το τραγούδι. Σε σταφύλια
κόκκινα να πάνα σε τριγύσω. Να καμαθά να το γράσει μοσχό. Πλάστηκα εγώ, ούτε για έμπορος, ούτε για μπακάλης, ούτε για σαράφης, ούτε για τυπογράφος, ούτε για τίποτα από αυτά τα πρακτικά, τα πεζά επαγγέλματα. Επλάστηκα ποιητής. Κάθε άλλο τάλαντο είναι ξένο για εμένα, όσο πλούσιο, όσο μεγάλο κι αν είναι. Ούτε θα μου ωφελεί, ούτε θα με αναδείχνει. Φύτεψε παραδείγματος χάρη καφέ σε βουνόκορφο ή έλατο σε κάμπο και είδες αν είναι δυνατό να φυτρώσει κανένα από αυτά. Όσον αφορά την υγεία μου, κι εγώ δεν ξέρω τι να σου πω, καημένε Μήτρο. Επίστεψα ότι φεύγοντας από το τυπογραφείο εγλίτωσα, αλλά απατήθηκα φοβερά. Γνωρίζεις ότι εργάζομαι σαν εργάτης πλέον 7 ώρες εις τους σιδηροδρόμους Πειραιός Αθηνών Πελοποννήσου. Βγαίνω κουρασμένος από εκεί και απογοητευμένος από τα υπόγεια που με έχουν ρηγμένο. Τρέχω γρήγορα να δω λίγο φως και ήλιο και θάλασσα και χλωρασιά εις το Ζάπιο. Επιστρέφω από εκεί το βράδυ. Τι να πρωτοκάμω, να φάω, να ανταμώσω κανένα καψόφιλο ή πατριώτη, να φροντίσω και να γράψω δια τη φωνή της Υπήρου ή να μελετώ τα δικά μου και να γράφω τη αυτά ποιήματα ώστε να σηκώσω τους λογίους στο ποδάρι. Ο Ροήδης μου έλεγε προχθές, «Εσύ παιδί μου, έπρεπε να έχεις έναν ομογενή, να σε προστατεύσει, δηλαδή να σου εξασφαλίσει τη συντήρηση της ζωής και εσύ να μην κάνεις άλλη δουλειά παρά να γράφεις». Αλλά πού να βρεθεί Μήτρο τέτοιος ομογενής. Έχω τόσους υπηρώτας εγώ, αλλά ποιος γυρίζει να με κοιτάξει. Ξέρεις δε πότε θα σε εκτιμήσει και θα σε πλησιάσει πολύ. Όταν μάθει ότι έκαμες και λίγους παράδες. Δηλαδή τότε, όταν εσύ δεν θα τους έχεις την ανάγκη.
Είναι αλήθεια ότι τα χίλια σώματα των τελευταίων τραγουδιών μου εξυντλήθησαν όλα σχεδόν εις τους υπηρώτες. Αλλά όχι στους ομογενείς, εις του της κατωτέρως τάξεως. Εις εκείνους που αν και θέλουν, δεν μπορούν να σε βοηθήσουν περισσότερο. Εις αυτούς οφείλω το όντι άπειρον ευγνωμοσύνη. Εις τους ομογενείς όμως, εις όλους ανεξαιρέτως, πίστεψέ με, έτσι για ποινή τους, έστειλα από ένα σώμα δωρεάν. Με την ιδιόχειρο αφιέρωσή μου εις το εξώφυλλον. Κι έχουν τα χίλια σου τζαχιά κι είναι βαθιά βαμμένα. Μην έφαες χαμό κέρασα, μην έφαες βατουμούρα, μην τα βάψες με τη βαφή που βαφείς και τα αρνιά σου. Ουδά από χαμό κέρασα, ουδά από μούρα εβάψαν. Βάψαν και τα αρνιά μου. Ακούστε με μωρέ παιδιά, να σας το ομολογήσω. Στους ίσκιους και στους έλατους κούρευα την κοπή μου και τα μαλλιά ήταν κόκκινα σαν τα ψαλίδια, να τη βοσκήσω στα χλωρά, τα ριζοβούνια βγαίνω και τα χορτάρια κόκκινα, τα βράκια αυτά βαμμένα. Έβαψαν τα ψαλίδια. Απαρατάω το ραβδί, κρεμάω τον αραγό μου. Την κόρη αρπάζα απ' τα μαλλιά και τη φιλώ στα χείλια. Την κόρη αρπάζω απ' τα μαλλιά και τη φιλώ στα χείλια. Και βάψαν και τα χείλια μου, και βάψαν και τα χείλια μου. Εδώ δεν μπορούσαμε να με χειροκροτήσουμε έτσι. Στην άκρη του γυαλού ξανθεί κάθετε κόρη και οριόπλωμο λευκό χρυσοκεντάει μαντήλι. Μαντήλι του γαμπρού, του γάμου της Κανίσκη. Τη θάλασσα κεντάει με τα νησιά της όλα. Κεντάει τον ουρανό με τα λαμπρά του αστέρια.
τη γη με τα πολλά και τα ωραία λουλούδια, κεντάει και ένα βουνό ψηλό, ψηλό και μέγα. Κάμπο πλατή, πλατή με σμαραγδένιο νήμα, ολόγυρα κεντάει. Στη μέση από τον κάμπο ποτάμι σιγαλό και φιδωτό ξομπλιάζει, με δάφνες, με μυρτιές και με δασά πλατάνια. Πλήθος μικρά χωριά κεντάει, χωράφια αλούθε με ολόχρυσα σπαρτά, με θυμονιές, με αλόνια. Γάμο αρχοντικό σε ένα χωριό πλουμίζει, με νύφη, με γαμπρό, με φλάμπουρα, με ψύκη. Κεντάει και ένα γυαλό με ζαφυρένια πλάτια. Στην άκρη του γυαλού την ίδια τη θωριά της, ολόφαντη στορή, και στα λευκά της χέρια τα αργό χειροκρατεί, το ριόπλωμο μαντήλι. Μαντήλι του γαμπρού, του γάμου της Κανίσκη. Ανάργια το κεντάει και όλο του λέει τραγούδια. Μαντήλι πλουμερό και χρυσό και ντυμένο, ποιος θα είναι το φανός όπου θα σ' αποκτήσει. Ποιος να είναι το φανός με ένα δαχτυλίδι. Μαντήλι μου ακριβό, κανείς κι θα σε πάρει. Ποιος να'ναι το χωνιός που με ένα φίλημά του, γλυκό και φλογερό απ' το λευκό μου χέρι. Στην κλίνη την αγνή θα μ' οδηγήσει νύφη. Στην κλίνη την αγνή θα μ' οδηγήσει νύφη. Ποιος να'ναι τάχ' αυτός, πέτε μου εσείς δεντράκια, και εσείς καλαμπούλια, μουρμούρισε μου αγάλια. Εσύ ωραί γυαλέ και γαλάνε ουρανέ μου, εσύ φτερουγιαστέ τα θάρια λογισμέ μου. Γιατί δε μου το λες, γιατί δε μου το δείχνεις, γιατί μια ώρα βραδιά κρυφά δε μου τον φέρνεις. Σαν όνειρο χρυσό γλυκά στην αγκαλιά μου. Σαν όνειρο χρυσό γλυκά στην αγκαλιά μου. Τώρα, επειδή το έφερε ο λόγος, να σου πω κι άλλη μια παρατήρηση για τα δικά μου ποίηματα. Δύο φορές που τα έστειλα στους διαγωνισμούς, πήρα και τις δύο φορές τον έπαινο μονάχα. Μολονότι η κοινή γνώμη τα έκρινε εισάξια με τα βραβευθέντα. Οι δε κριτέ εξέφερον και στα δικά μου κρίσεις όμοιες με εκείνες που έκαμαν και για τα άλλα. Και απαιτούσαν και από τα δικά μου, ό,τι και από τα άλλα ποίηματα. Ποίηματα είπαν αυτοί. Δεν έκατσαν όμως να λογιάσουν και να χωρίσουν είδος από είδος. Αν ένιωθαν οι κριτέ αυτοί τούτο το πράγμα, θα ανάβλεπαν ότι δεν πρέπει να συγκρίνουν και να παραβάλουν τα δικά μου με του στρατήγη, του πολέμη, του παλαμά και άλλων του αυτού είδους. Τα αυτά είναι ποίηματα των πόλεων και των σπουδαστηρίων, γραμμένα μέσα στα σαλόνια και για τα σαλόνια τα περισσότερα. Και τα δικά μου είναι του κάμπου έξω και του βουνού. Γραμμένα με ένα αλήθεια εκεί, όχι όμως και μόνο για εκεί, αλλά και για τις πόλεις γραμμένα. Αν ένιωθαν, θα ανάπαιρνα κι εγώ το βραβείο καμιά φορά, να ενθαρρυθώ κι εγώ ο φουκαράς, όπου με όλους τους δεινούς κατατρεγμούς της μαύρης μου τύχης, δεν οκνεύω να εργάζομαι και πνευματικός και να τους φέρω μέσα στη μέση των Αθηνών ένα αυλάκι από το αθάνατο νερό της βουνίσιας ποιητικής γλώσσης και ζωής. Αλλά οι φωνασκίες των λογιοτάτων δεν με χολοσκάνε εμένα. Είναι αλήθεια ότι δεν θα ξαναστείλω πλέον ποίηματα στους διαγωνισμούς. Αλλά δεν θα πάψω και να γράφω πάντα τραγούδια του βουνού και της Τάνης. Τώρα άρχισε να φαίνεται η αξία μου η φιλολογική, που άρχισα να κάνω κι εγώ εχθρούς. Αποφθώνω. Εμπρός λοιπόν, κι ας ξεχωρίσουν οι καλοί φίλοι από τους κακούς. Ξέρεις τι λένε, άκουσε.
Μωρέ, τι διάολο τραβάμε και με αυτό το γηδό βοσκό τον κρυστάλλι που μας κατέβηκε εδώ πέρα μέσα από τα βουνά της Πίνδου. Νομίζουν ότι εδώ στη Βρωμο Αθήνα υπάρχει εθνική γλώσσα και ζωή. Νομίζουν ότι εδώ μπορούν να βγουν ζωντανοί ποιητέ. Χαιρέτα μου τα καταχιονισμένα βουνά της αγαπημένης πατρίδας μου, ωρε Μίτσο, και γεια σου. Ένα παλάτια διαβάτω κλειστό κερίμα μένω πανώριο βασιλοπούλο βαστάει μαρμαρωμένο. Δεν ήθω παλάτι κι ουδέ μιλάει το μάρμαρο ουδέ κι ανοίγει μάτι.
ακουστούν αποσπάσματα από σημειώματα της Ουρανίας, κόρης της πριτονικακυράς του προς τον ίδιο τον ποιητή. Αγαπητέ κύριε Κωνσταντίνε, ο πατέρας και η μητέρα θα φύγουν αύριο και θα έρθουν το εσπέρας. Ώστε, αν δύνασε και θέλεις, ελθέσαι στα 6:30, είναι ανάγκη να σου μιλήσω. Κωνσταντίνε, σε αναμένω, μην το λησμονήσεις, είσαι 6:30. Σας περιέμεναν μέχρι τις 8 ώρας, αλλά δυστυχώς φαίνεται δεν ενθυμίστε. Έστω, ενόησα τα φρονήματά σας. Σας συγχωρώ όμως, διότι σας... Εγώ για σένα τραγουδώ και λες δε σ' αγαπάω και λες με τα τραγούδια μου πως τον καιρό περνάω. Φωτιά τρώει το σίδερο και σαράκα στο ξύλο και εσύ μου τρως τα νιάτα μου σαν αρρώστο στο μήλο. Για να αναστενάζω για αυτή που σ' όχι το όνομα με πόνο του φωνάζω. Σαν βγαίνει ο ήλιος το πρωί μ' αραίνει τα χορτάρια, σαν βγαίνει κι η αγάπη μου μ' αραίνει παλικάρια. Κι αν πάρω δίπλα τα βουνά και με τα γρήμια ζήσω τον ειδικό σου τον καημό δεν θα τον λησμονήσω. Όποιος μ' ακούει να τραγουδώ λέει πως δεν έχω πόνο κι εγώ με τα τραγούδια μου τον πόνο ξαλαφρώνω. Να ξέρες πως με χτυκιάζει αυτή η αναγέννηση της φύσεως με την άνοιξη. Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 1893. Φίλτατε Μίτσο, σου εσιώπησε επί αρκετών καιρών, διότι αρρώστησα το καλοκαίρι και από τότε βρίσκομαι όλο εις ταξίδια για να αποκτήσω την υγεία μου πάλιν. Εταξίδευσα εις Αρκαδίαν και εις Ελευθέραν Ήπειρον και προχθές επέστρεψα σχεδόν καλά. Αλλά βρήκα την πάυση μου στο γραφείο συνδυροδρόμου, διότι ένεκα οικονομικών λόγων το συμβούλιο της εταιρείας έπαυσε με τεμού και άλλους 5 εν της γραφείας της διευθύνσεως και 60 στην γραμμή είναι έξω. Ο πατριώτης μου όμως, κύριος Δούμας, μου υπεσχέθη διεργότερα θέση πάλιν. Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 1894. Ακόμα αργώς κάθομαι εγώ, ρε. Ευτυχώς όμως που έχω και τρώγω από τις 2.500 δραχμάς του λαχείου που κέρδισα. Τυπώνω όλο ένα τώρα τα πεζογραφήματά μου. Την ερχόμενη εβδομάδα βγαίνουν. Γράψε μου αν έγραψες κανένα συνδρομητή. Κέρκυρα, 3 Μαρτίου 1894. Φίλτατε Μίτσο,
Ήλθα με το Ιταλικό χθες εδώ. Κάθομαι στο Hotel Charles, παρά το ξενοδοχείο της πλατείας. Είμαι πολύ αδύνατος ακόμη, εξασθενίας. Έλα να με βρεις. Κέρκυρα, 5 Απριλίου 1894. Αγαπημένε μου Κωστή, η υγεία μου καημένε, ή θα αργήσει να επανέλθει, ή θα τη χάσω εντελώς μαζί με τη ζωή, διότι με γύρισε πάλινης δεν είναι αδυναμίαν. Η Κέρκυρα ήταν δι' εμένα κακός τόπος, και ο καιρός της επίσης. Άτυχος. Δια τούτο φεύγαν το Σάββατον διάρταν και εκείθεν στα βουνά, αν ζήσω. Oh.
Όταν μάθαμε ότι ο Κώστας πήγε στην Κέρκυρα, τηλεγραφούσαμε και ξανατηλεγραφούσαμε σε πατριώτες μας να μάθουμε τι γίνεται. Μας έγραψε 1-2 φορές και μας έλεγε ότι πάει πάντα στο χειρότερο. Τότε του έγραψα και τον παρακάλεσα να έρθει στην Άρτα, να τον περιποιηθώ. Μας απάντησε ότι έρχεται και να πάμε στην Κόβρενα να τον παραλάβουμε. Επήγα στο λιμάνι και με αγωνία περίμενα τον ερχομό του. Ήρθε το βαπόρι και οι επιβάτες κατέβαιναν. Μόνο ο Κώστας δεν φαινόταν πουθενά. Τότε ένας αξιωματικός μου λέει: «Ζητάς κανέναν άρρωστο?» «Ναι», του απάντησα. «Μέσα είναι στην κουκέτα. Αν δεν το βοηθήσεις, είναι αδύνατο να κατέβει μοναχός του». Ανεβαίνω στο βαπόρι, ψάχνω παντού, μα δεν τον βρίσκω. Δεν έβλεπα τη θωριά του. Καμιά φορά κοιτάζω πιο προσεκτικά σε μια κουκέτα και τον βλέπω μισοκοιμισμένο. Αδύνατο, χλωμό, πετσί και κόκαλο, αγνώριστο. Πηγαίνω κοντά του, τον χαϊδεύω, του λέω λόγια παρηγορητικά και σιγά σιγά τον κατεβάζω από το βαπόρι. Τον βγάνω στην παραλία και από εκεί τον φέρνω στην Άρτα. Φέραμε γιατρούς, του πήραμε φάρμακα, μα η αρρώστια του προχωρούσε. Τις λίγες μέρες που έζησε, δεν έδειχνε καμιά ανησυχία. Μονάχα μου λέγε να πλένω τα χέρια μου όταν του δίνω τα γιατρικά και να μην αφήνω τα παιδιά να πλησιάζουν. Τις 2 τελευταίες μέρες ρωτούσε με κάποια στεναχώρια γιατί δεν έρχεται ο πατέρας από το χωριό. Κι αυτός ο πατέρας έλεγε: «Αργεί». Τον είχα ειδοποιήσει και ήρθε και μετά τον ερχομό του ο Κώστας μας ξεψύχησε την Αυγή στις 22 του Απρίλη, ξημερώνοντας η Μεγάλη Πέμπτη. Όταν η Σύση είναι από κούνια μητριά, μικρά η τόπουλα για η τόφολη.
καιρό το φως. Κάποια λαμπρή που θα αγαπάς και θα αγαπιέσαι. Να έρθει για πάντα, να σε πάρει στο σώμα ετός. Σαν δυο φτερούγια του, στα ουράνια, να αναγεννιέσαι. Αναστασία, θέλουμε λίγα λόγια από σένα. Λίγα λόγια από σένα, Αναστασία. Τι να πω. Κι αν είχα να πω κάτι, η συγκίνησή μου δεν με αφήνει να πω πολλά λόγια, συγχωρέστε με. Η παρουσία σας εδώ σήμερα σε αυτή την αίθουσα, αποδεικνύει ότι νόμιζα εσφαλμένα ότι ο Κρυστάλλης είναι μακριά από τη Σπάρτη. Ήταν δικό μου λάθος. Νόμιζα ότι αυτό το αφιέρωμα έπρεπε να το κάνω στην Ήπειρο. Ίσως στην Άρτα να το κάνω πρώτα. Αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν λάθος, δικό μου. Ο Κρυστάλλης είναι στην καρδιά της Σπάρτης. Γιατί ο Κρυστάλλης είναι στην καρδιά της πραγματικής ζωής. Είναι ένα παιδί, αδερφός και φίλος, που μας ανοίγει ένα παράθυρο στην καρδιά της φύσης. Πώς ένιωσα τώρα που όλα αυτά τα πράγματα ήταν κλεισμένα σε μια παλιά κασέτα εδώ και 32 χρόνια. Όταν είχα πάρει το πτυχίο της φυσικής και αναρωτιόμουν τι θα κάνω στη ζωή μου. Θα σπουδάσω μουσική ή τι θα κάνω. Τι μέλλον προδιαγράφεται. Και τότε ασχολήθηκα με τον Κρυστάλλη. Ευχαριστώ από καρδιάς τον πατέρα Σιμεών, τον εφημέριο της Κοκκινόρχης που ανέλαβε τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, καθώς και τους συνδιοργανωτές, το Μουσικό Σχολείο Σπάρτης και το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος. Χαρούλα, τι να πω για σένα. Ήμασταν ένα χρόνο, εργαστήκαμε στο διάλειμμα της καθημερινότητας, επισταθερής βάσεως. Οι παρτιτούρες γράφτηκαν αυτό το διάστημα για να γίνει αυτή η συναυλία. Η Χαρούλα ερχότανε στο σπίτι, τα μελετούσαμε και συνέβαλε πάρα πολύ και στην οριστική παρτιτούρα της συνοδείας στο πιάνο. Γιατί οι πιανίστες τα ξέρουν καλύτερα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ και για την που είχες αυτή την έμπνευση να συνεργαστούμε με την ενορία της Κοκκινόρεχης και με την ενοριακή χοροδία. Όσο καιρό πήγα και γνώρισα αυτές τις υπέροχες κυρίες της χοροδίας, ήταν για μένα μεγάλο σχολείο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, είστε όλες φίλες. Και αισθάνθηκα πάρα πολύ ωραία. Το σημερινό και το μαζί σας. Η Μαριλένα, που είχε την επιμέλεια των κειμένων, πώς είναι αυτά, η μητέρα της είναι από τη Ροδαυγή. Από την Ήπειρο, από το διπλανό χωριό, από το δικό μου. Λοιπόν, υπόγειες συνδέσεις. Χωρίς το ξέρουμε. Λοιπόν, η Ευγενία τώρα. Φλάουτο και κλαρινέτο ήρθε και προσθέθηκε στην ορχήστρα μας με υπηρώτικη καταγωγή, Βρέλης, ονομαστή οικογένεια, η Ανιώτικη, απόφυτος του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης, από τους πρώτους απόφυτους, δασκάλα. Ήρθε και εργάστηκε μαζί μας. Ευγενία, σε ευχαριστώ πολύ. Αδαμαντία με Βρομίχαλου. Ήσουν και εσύ στο Μουσικό Σχολείο για πόσα χρόνια? Τρία. Για τρία χρόνια. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στους μαθητές μας και στις μαθητριές μας. Ειρήνη Καμαρινού, Κωνσταντίνα Καθαχάλα. Με τις δροσερές τους φωνές έφεραν την άνοιξη σε αυτή την αίθουσα. Ελπίζω να έρθει ο Απρίλιος επιτέλους, μετά από σήμερα. Παναγιώτης Γρίβας. Όταν κάναμε λίγο στο σχολείο, προσπαθούσα να του δώσω τις παρτιτούρες, μου λέει, κυρία, πού είναι στο YouTube να τα βρω? Του λέω, δεν υπάρχουν στο YouTube. Εσύ θα τα πεις, του λέω για πρώτη φορά. Λοιπόν, τώρα, αυτό το σχέδιο που είναι εκεί μπροστά στο καβαλέτο, το σχέδιο της αφίσας, το ζωγράφισε ο μαθητής του σχολείου μας της πρώτης γυμνασίου, ο Σάββας ο Μάζης. Έλα, Σάββα. Και
Έχουμε και ένα άλλο σχέδιο εκεί που το έφερε αργά η Βασιλική και δεν πρόλαβα να το περιποιηθώ όπως ήθελα, μου το έφερε την Παρασκευή. Ο Κρυστάλλης και αυτός, Βασιλική, δεν μέστηχα, τρίτη γυμνασίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο, τον Δημοσθένη τον Τζανάκο, τον καθηγητή των καλλιτεχνικών, που έδωσε στα παιδιά την όθηση να ασχοληθούν με τον Κώστα Κρυστάλλη και να αποτυπώσουν τη μορφή του σε πρωτότυπα σχέδια. Αφήνω στο τέλος, αν και έπρεπε να τους πω πρώτους, τους αγαπημένους μου συναδέλφους, τον Δημήτρη του Βαχαβιόλο και τον Ανδρέα του Σκεδά, για την ηχοληψία. Χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ξέχασα. Λοιπόν. Χαρούλα, κρύφτηκες. Κρύφτηκες, αλλά όσο και να θέλεις να κρυφτείς, δεν κρύβεσαι, Χαρούλα. Λοιπόν, Χαρούλα, σταθερή συνεργάτης της χοροδίας της Κοκκινόραχης, της Νορικής, όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο γι' αυτό, φίλη μου, συνεργάτης, αγαπημένη μου φίλη και συνεργάτης, καθηγήτρια παραδοσιακής μουσικής στο Μουσικό Σχολείο Σπάρτης, ήρθε από τα Γρεβενά να είναι εδώ, να γίνει ένα μαζί μας. Την αγαπάμε, Χαρούλα, είσαι δική μας, είσαι Πειρώτησα, είσαι Σπαρτιάτισσα, είσαι Πειρωτενιώτισσα. Και έδωσε τον καλύτερό της σε αυτό και στη διέθεση και στην ερμηνεία. Τώρα, ξέχασα. Λοιπόν, ο πατήρ Σιμεών θα τα πει στο τέλος, είπα. Δεν είναι εδώ. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχης, κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, αγαπητοί μας προσκεκλημένοι, με ιδιαίτερη συγκίνηση παρακολούθησα όλη αυτή την εκδήλωση, την οποία συνδιοργάνωσε η Ενορία της Κοκκινόραχης, μαζί με το Μουσικό Σχολείο της Σπάρτης, αλλά και με το νομικό πρόσωπο του Δήμου μας. Αν η Μαριλένα από την αρχή δεν μας είχε αποτρέψει να χειροκροτάμε, ειλικρινά σου λέω, σε κάθε κομμάτι και σε κάθε κείμενο που διαβαζόταν, αλλά και σε κάθε τραγούδι και ποίημα που ακούγαμε, θα έπρεπε όλοι μας να χειροκροτάμε. Είδατε πόσο από μια τέτοια εκδήλωση γνωρίζουμε κάποιους από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει πάρα πολλά στην Ελλάδα μας, στην κοινωνία μας, και δυστυχώς σιγά σιγά τους λησμονούμε, όπως ο Κώστας ο Κρυστάλλης. Και αν δεν ήταν η κυρία Αναστασία Κόκκινου να μας το υπενθυμίσει αυτό, ίσως να τον είχαμε ξεχάσει τελείως μέσα από τη μνήμη μας. Συγκινούμε ιδιαίτερα, διότι με την παρουσία σας τιμήσετε αυτή την εκδήλωση. Βλέπετε το μουσικό μας σχολείο, ενώ είναι ένα στολίδι, είναι λίγο πιο απομακρυσμένο από την πόλη μέσα και είναι δύσκολη η πρόσβαση, όμως η δική σας παρουσία και στο κάτω διάστημα και στο πάνω διάστημα απέδειξε ότι αγαπάτε τις εκδηλώσεις και ιδιαίτερα το Μουσικό Σχολείο. Συγκινούμε διότι το Μουσικό Σχολείο πάντα είχε μια άριστη συνεργασία με την Ενορία της Κοκκινόραχης. Πολλά παιδιά της Ενορίας της Κοκκινόραχης μαθήτευσαν και σπούδασαν στο Μουσικό Σχολείο της Σπάρτης, διότι πάντοτε υπήρχαν καθηγητές από την Ενορία της Κοκκινόραχης, οι οποίοι ήταν και καθηγητές στο Μουσικό Σχολείο. Και αυτό μας έδαινε πολύ μεταξύ μας και την Ορία αλλά και το Μουσικό Σχολείο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους αυτούς που προανέφερε η κυρία Αναστασία. Μην τους επαναλάβω γιατί θα είναι πολύ κουραστικό, διότι έκαναν πάρα πολύ μεγάλο κόπο, αγωνίστηκαν για να παρουσιάσουν αυτή την ωραία εκδήλωση. Και πραγματικά όλοι μας πιστεύω θα αφήνουμε ευχαριστημένοι και με κάποια μηνύματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, αυτά τα μηνύματα που ακούστηκαν και από τα κείμενα και από τα τραγούδια και από τα ποίηματα του Κώστα Κρυστάλλη, ο οποίος πραγματικά μπήκε πια μέσα στη ζωή μας. Σας ευχαριστώ όλους, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Πρόεδρε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μας προσκεκλημένοι, για την παρουσία σας και ευχαριστώ όλους εσάς για τα τόσα πολύ ωραία που ακούσαμε. Ο καθένας ήταν μια έπληξη που για μένα θα μείνει ανεξίτηλη στην καρδιά μας. Και για την οριακή μας προδία ήταν ένα ακόμη βήμα παραπάνω σε αυτά που τόσα χρόνια προσπαθούν μέσα από την προσπάθεια που γίνεται με την κυρία Χαρούλα
τη Βελισσάρη Βαδάκλου, την κυρία Χαρούλα Παδοπούλου, την κυρία Τριάδα Παλαιοκώστα και όσες άλλες κυρίες περάσανε μέσα από την ωριακή μας χοροδία. Αξίζει λοιπόν το τελευταίο χειροκρότημα να δοθεί για αυτούς, γιατί αυτή είναι η ψυχή τέτοιων εκδηλώσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.